εις την κατάβασή σου, Κύριε, που πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσουν. Και τα σύγχα στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει στον θάνατο. Και τα σωτήνα γνήσα στον δε πεσημένο, αυτός και τα σύγχα στον δούλο σου σώτερα να πάσω. Αιωνίας έτσι μια ψωματάληση και έξω την κρυμό. Αιωνίας έτσι μια ψωματάληση και έξω την κρυμό. Διευκόν των Αισθείων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο ο ελληνισμός να κρατηθεί όρθιος και δυνατός, όπως φάνηκε στο πέρασμα των αιώνων, γιατί η φλόγα της Ένωσης με την πατρίδα έμεινε άγνωστη, αλλά και γιατί διατήρησε αδούλωτο το χρόνημά του κάτω από οποιαδήποτε περίσταση, με σεβασμό στο παρελθόν, αλλά και πίστη στο μέλλον που πρέπει να μας ανήκει. Η σημερινή μέρα εξαγωγή για τον αποχώρημα, γιατί με την Πολιτευτική Επιτροπή διαρχίστηκε σε όλο το Εύρος, προάγγελο της Ένωσης με την Ελλάδα, αλλά και γιατί ιστορικά γεγονότα που έχουν φραγίσει τη μνήμη και τη συνείδησή μας αποτελούν για όλους πηγή δύναμης, ελπίδας, μα και αντίστασης σε αυτούς που φαίνεται πως η ιστορία και η παράδοση της Κρήτης δεν τους δίδαξε τίποτα. Χαιρετίζουμε την παρουσία σας όλων σε αυτή την εκδήλωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Παιδιά, κοιτάνε η ταραχή στα κροτηριού της βράχος και σε πολέμου ετοιμασίες μπαίνουν οι πολεμάκοι. Καινούργια επανάσταση οι κριτικοί σηκώσαν. Ελευθερία φωνάζουνε, την Ένωση ζητούνε. Οι φράγοι απ' τη θάλασσα και απ' τη στεριά οι Τούρκοι χτυπούνε στα κροτηριανού στάτρωμα Παλικάρια, 1897. Η Ομοσπονδία Σωματείων Αποχωρών με ξεχωριστή τιμή παρευρίσκεται σήμερα εδώ στην οργάνωση τούτη της εκδήλωσης με την ευκαιρία των 100 ετών από την πολυπόθητη Ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και να αναγνωρίσουμε την προσφορά στους αγώνες όχι μόνο της συγκεκριμένης περίοδου των συνεπαγιωτών μας, που ήταν πάντοτε παρόντες, όπως και την ευστροφία, διορατικότητα αλλά και επαναστατική αγωνιστικότητα του μεγάλου εθνάρχου μας του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ενός μεγάλου ηγέτη, διπλωμάτη και πολιτικού, όπως έχει λεχθεί, ίσως του μεγαλύτερου της Ευρώπης εκείνης της περίοδου. Τάζοντας σκοπόν της ζωής του την Ένωση και την ανεξαρτησία της Ελλάδας, αργότερα από τα τόσα μύρια προβλήματα των δύσκολων εκείνων χρόνων. Θα μου επιτρέψετε και σαν πρόεδρος του Συλλόγου Αρμενιανών να αναφέρω με ξεχωριστή περηφάνεια, οι περισσότεροι θα το γνωρίζετε βέβαια, ότι ο Βενιζέλος τα περισσότερα συμβούλια για την επανάσταση του Θερήσου τα έκανε στους Αρμένους στον ιστορικό πλάτανο του Μπουρνάζου, στα σπίτια των σκανδάλιδων και αλλού με τη συμμετοχή βέβαια και άλλων αξιόλογων και διακεκριμένων από όλα τα χωριά του αποκόρμα. Και αφού μιλούμε για την Ένωση, να αναφέρω σχετικά το εξής περιστατικό. Ένα βράδυ, και ενώ είχαν μαζευτεί και συζητούσαν στο σπίτι του σκανδάλι, παίρνει το λόγο ο Μανώλης από τη Ραμνή και του λέει: «Μα πρόεδρε, χρόνια τώρα μας λες και ακούμε Ένωση και Ένωση δεν βλέπουμε». Συζητούσαν στον πάνω όροφο του σπιτιού με εξωτερική σκάλα πέτρινη. Όπως ήταν τότε όλα τα σπίτια, του λέει ο Βενιζέλος: «Για να ανέβουμε εδώ πάνω, ανεβήκαμε ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Έτσι και η Ένωση θα έρθει σιγά-σιγά». Μια Ένωση που ανέλαβε εξ αρχής και έφερε εις πέρας κατά κύριο λόγο ο Βενιζέλος και δεν μπορεί πλέον κανείς να το αμφισβητήσει. Αγαπητοί συνδιοργανωτές, κύριε πρόεδρε της Ομοσπονδίας, συνδημότες, συνδημότησες, σε όποιο σημείο, σε όποιο βλέμμα της Ελλάδος, σε όποια γειτονιά στέψει κανείς το βλέμμα του, θα αντικρίσει η μνημεία, θα αντικρίσει οι αντριάντες που σημαίνουν τους αγώνες των προγόνων μας για να απολαμβάνουμε σήμερα εμείς τα αγαθά της ελευθερίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι και από προλαλήσαντες ομιλητές, κατά πόσο εμείς ανταποκριθήκαμε ως μεταγενέστεροι στους αγώνες και στις θυσίες των προγόνων μας. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψουμε, να βρούμε το βηματισμό μας ως έθνος, να πατήσουμε πάνω στα βήματα των προγόνων μας, να αναστορυθούμε τις ιδέες τους, τα αγαθά, τα υψηλά ιδανικά τα οποία αγωνίστηκαν
και πάνω και εμείς εκεί να βαδίσουμε για να βρούμε ξανά πάλι το βηματισμό μας. Είμαι σίγουρος, είμαι αισιόδοξος. Ως έθνος έχουμε ψυχή, έχουμε την εκκλησία μας η οποία είναι δίπλα, έχουμε τα ιδανικά μας, έχουμε τα ήθη, τα έθιμά μας και αν ανατρέξουμε, επαναλαμβάνω, πάνω σε αυτά, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναβρούμε τον βηματισμό μας. Να είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Καλά να είστε. Έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ίδρυμα Ελευθέριος Μενδέλους με την συμμετοχή της Εκκλησίας της Κρήτης, σημαντικότατος ρόλος της, της τοπικής αυτοδιοίκησης, πνευματικών ιδρυμάτων και φορέων, οι οποίοι έβαλαν το λιθαράκι τους για να πραγματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις των 100 ετών από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ειδικότερα εδώ, αυτός ο ιστορικός τόπος, ο Βάμος, ο Αποκόρωνας, όλα τα χωριά, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελευταία, στην ύστερη Οθωμανική περίοδο για την απελευθέρωση της Κρήτης, έχει κάθε λόγο να γιορτάζει. Εδώ εκτυλήθηκε το καθοριστικό γεγονός της πολιορκίας του Βάμου, όπου όλοι οι αποκορωνιώτες, με τους Αχιανούς, με Κηδωνιάτες, με Ρεθερμιώτες, με τους Κρητικούς, πολιόρκησαν το Φρούριο και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, ότι ο Αποκόρωνας ήταν η πρώτη επαρχία που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό. Η πρώτη επαρχία. Μετά την πολιορκία του Βάμου και τη μάχη της Αλμυρίδας, ήταν η πρώτη επαρχία που απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό. 100 χρόνια γιορτάζουμε φέτος από την ιστορική εκείνη ημέρα κατά την οποία έγινε η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Τελικά είναι ιστορική μνήμη, είναι ευθύνη ή και τα δύο μαζί για όλους μας. Προβληματισμός ο οποίος νομίζω ότι είναι για τον καθένα μας. Εμείς ως απόγονοι ανθρώπων οι οποίοι και επωνύμων και ανωνύμων οι οποίοι θυσιάστηκαν για αυτή την ιδέα και αυτή την πραγματικότητα, άλλοι πρόλαβαν, άλλοι δεν πρόλαβαν. Ωστόσο όμως οφείλουμε πολλά σε αυτούς. Η ιστορία μας είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας κρατήσει ως Έλληνες. Γι' αυτό θα πω μια ματινάδα. Παράδεισοι υπάρχουν δυο, στον ουρανό ένας. Η Κρήτη είναι ο δεύτερος και αλλού ποθές κι αν ένας. Πολλές σχετικές εκδηλώσεις έγιναν και γίνονται στις οποίες αναφέρονται οι αγώνες των βουλευτών για ελευθερία και ένωση. Και εμείς αναφερθούμε συνοπτικά στους αγώνες και την πορεία προς την ένωση και θα εστιάσουμε την αναφορά μας στη συμβολή του Αποκόρωνα και των Αποκορωνιωτών για την ελευθερία και την ένωση της κυρίας με την Ελλάδα. Οι Αποκορωνιώτες από τη φύση τους, λίγο πολύ επαναστάτες, πρωτοστατούσαν πάντα στις κινητοποιήσεις αυτές. Ύστερα από την Επανάσταση του 1821 με τον Κοντρόπολ του Λονδίνου που υπόγραψαν το 1830 η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, η Ελλάδα αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος με περιορισμένη όμως έκταση και πληθυσμό. Η Κρήτη έμεινε εκτός της ελληνικής επικράτειας και αντέδρασε με επανειλημμένες εξεγέρσεις εναντίον του Τούρκου κατακτητή για ελευθερία και ένωση με την Ελλάδα. Ο Αποκόρωνας, ο οποίος λόγω της μορφολογίας του εδάφους του και της κοντινής απόστασής του από τα λεφτά όρη, ήταν κατάλληλη την περιοχή για κλεφτοπόλεμο και ανταυτοπόλεμο. Και ακόμα στα εκτεταμένα παράλια του προσέγγιζαν τα πλεούμενα από την ελεύθερη Ελλάδα και εξεχόρταν όπλα, προμαχικά και εφόδια με τους επαναστάτες. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές από τις επαναστατικές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τον Αποκόρωνα και τη Δυτική Κρήτη και δεν μπόρεσε κατακτητής εύκολα να τις αντιμετωπίσει. Οι οπλαστικοί γεωπλήτες της περιοχής του Αποκόρωνα δημιουργούσαν πάντα προβλήματα στους Τούρκους και τους ανάγκαζαν να συγκεντρώνονται στις μεγάλες πόλεις και τα κάστρα
και έτσι οι χριστιανοί κινούνταν ελεύθερα στην επαρχία και καλλιεργούσαν τα κτήματά τους και μάζευαν τα προϊόντα τους. Οι δύο πλαστικοί που κόραλα, ο Αναγνώστης Λιβογονής και ο καπετάν Ματιός Μιλωνιάννης, οι οποίοι έλαβαν μέρος σε ώρες τις επαναστατικές συνειδητοποιήσεις, όχι μόνο τις προηγήσεις τους, αλλά κηρύχθηκαν ο πρώτος αρχηγός, γενικός αρχηγός του Λυθικού Τμήματος Αποκολώνου και ο δεύτερος γενικός αρχηγός του Αρχηγικού Τμήματος Αποκολώνου. Στην Τριετή Επανάσταση του 1866 έλαβαν μέρος και οι δύο αυτοί πλαστικοί. Την Επανάσταση του 1866 στην Κρήτη και το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου ακολούθησε έντονο φιλελληνικό ρεύμα σε Ευρώπη και Αμερική με τη συγκρότηση φιλελληνικών επιτροπών, αποστολή κλιμάτων και άφηξη ξένων εθνοτών. Έλα, Γιώργο!